Yo, nigga. Ima nam ti ta. Čakaj, nigger. Mit montra, pupi. Όχι, 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 μην ανησυχείτε. Σωστά μπήκατε σε ελληνικό βίντεο. Αλλά τι είναι όλες αυτές οι ξένες γλώσσες? Είμαι σίγουρος ότι αν άφηνα ακόμα λίγο να παίξει εκείνο το κλιπ το οποίο έχει διάφορες γλώσσες κτλ., οι περισσότεροι που πατήσατε κλικ για να δείτε αυτό το βίντεο τώρα θα είχατε φύγει από την αρχή κιόλας και δεν θα μένατε να δείτε το υπόλοιπο. Επίσης, πολλοί κόσμος όταν πάει να κλείσει ένα δωμάτιο ή ένα ξενοδοχείο online, ίσως από το Airbnb, τσεκάρει να δει αν ο ιδιοκτήτης μιλάει τη γλώσσα του ή αν έστω μιλάει αγγλικά. Τώρα όμως για ποιο λόγο τα αναφέρω όλα αυτά? Διότι στο σημερινό βίντεο θα σας βοηθήσω να μην χάνετε πελάτες οι οποίοι ίσως δεν μιλάνε τη γλώσσα της ιστοσελίδας σας, τη γλώσσα που είναι φτιαγμένη η δική σας σελίδα, και με μόλις ένα κλικ να μετατρέπουν την ιστοσελίδα, τη δική σας, στην γλώσσα που αυτοί επιλέγουν. Και πάλι όμως θα έχετε εσείς τη δυνατότητα να επιλέξετε ποιες γλώσσες θέλετε να έχει μέσα η σελίδα σας για να μεταφράζετε. Ο λόγος λοιπόν σήμερα είναι στη Linkwise. Είναι μια εταιρεία η οποία θα μας βοηθήσει σήμερα να μεταφράσουμε την ιστοσελίδα μας σε όποια γλώσσα εμείς θέλουμε πανεύκολα και να μην χάνουμε πελάτες. Είτε η ιστοσελίδα σας έχει να κάνει με ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, είτε έχει να κάνει με ένα προσωπικό blog, είτε η ιστοσελίδα σας έχει να κάνει με κάποια εταιρεία ή shop κτλ. Αυτό εδώ πέρα το πρόσθετο θα σας βοηθήσει όχι μόνο στο να μεταφράσετε τη σελίδα σας σε μια άλλη γλώσσα, αλλά επίσης και στο Google, έτσι ώστε όταν κάποιος αναζητεί κάτι σε μια ξένη γλώσσα, ίσως θα μπορεί να εμφανίζει και τη δική σας σελίδα, διότι θα είναι μεταφρασμένη. Πάμε όμως τώρα στον υπολογιστή για να σας δείξω πώς μόλις με ένα κλικ μπορεί η ιστοσελίδα σας να αλλάξει γλώσσα. Να ξεκινήσω εδώ λέγοντας ευχαριστούμε πάρα πολύ την Linkwise, αυτήν εδώ πέρα την εταιρεία που κάνει μετάφραση της ιστοσελίδας, για την χορηγία αυτού του βίντεο, διότι είναι ο χορηγός αυτού του βίντεο, και πάμε να μπούμε στην αρχική του σελίδα για να δούμε τι ακριβώς τρέχει. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, το πρώτο μήνυμά τους που βάζουν εδώ πέρα είναι ότι increase your website traffic με την μετάφραση. Ουσιαστικά λέει, αν δεν ξέρετε αγγλικά, να μεγαλώσεις την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας σου κάνοντας την ιστοσελίδα σου και σε άλλες γλώσσες. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι οι ιστοσελίδες οι οποίες είναι μεταφρασμένες και σε άλλες γλώσσες παίρνουν 40% περισσότερη επισκεψιμότητα στο Google και σε άλλες μηχανές αναζήτησης. Οπότε αξίζει να δώσετε μια δοκιμή σε αυτήν εδώ πέρα την εταιρεία. Βλέπετε ότι έχει ένα μήνα εντελώς δωρεάν, μπορείτε να πατήσετε εδώ πέρα click και δεν χρειάζεται καν, όπως λέει εδώ πέρα, no credit card needed. Δεν χρειάζεται να βάλετε καν την κάρτα σας, μπορείτε να το δοκιμάσετε δωρεάν. Μην ανησυχείτε, θα σας πω σε λίγο πώς ακριβώς δουλεύει αυτό και με ποιον τρόπο μπορείτε να το βάλετε στη δική σας ιστοσελίδα, είτε έχετε WordPress, είτε έχετε Joomla, είτε έχετε οτιδήποτε άλλο, μπορείτε να το βάλετε μέσα στη δική σας σελίδα πάρα πολύ εύκολα. Πάμε λοιπόν προς τα κάτω για να δούμε τι ακριβώς προσφέρουν. Εδώ μπορείτε να δείτε ένα βίντεο. Βλέπουμε ότι υπόσχονται πάρα πολύ καλή μετάφραση σε πολύ καλή ποιότητα, όπως λένε εδώ πέρα. Και σε αυτό το σημείο θέλω να δείτε το dashboard που έχουν. Πραγματικά έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στο να βλέπετε τα στατιστικά. Να βλέπετε πόσες φορές κάποιος χρήστης απέτησε να μεταφραστεί η σελίδα, πόσες λέξεις συνολικά έχουν μεταφραστεί και πόσα gigabytes σε bandwidth έχουν περάσει μέσα από τη μετάφραση. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να χάνουμε παραπάνω χρόνο. Πάμε κατευθείαν στη διαχείριση για να δούμε πώς ακριβώς δουλεύει. Εδώ λοιπόν, στις διασυνδέσεις, βλέπουμε ότι μπορείτε με το WordPress, με το Joomla, με το WooCommerce, με JavaScript, με OpenCart, με PrestaShop, Mangendo, Drupal, οτιδήποτε και αν έχετε, είναι συμβατό και έχει το δικό του plugin. Έχουν φτιάξει το δικό του plugin, έχουν κάνει πολλή δουλειά για να δημιουργήσουν plugin για την κάθε μία πλατφόρμα ξεχωριστά. Αμέσως λοιπόν, μόλις μπείτε μέσα στη σελίδα και κάνετε την δωρεάν εγγραφή σας, πατώντας εδώ πέρα που λέει Register and Translate Now, θα σας ζητήσει να βάλετε το domain, δηλαδή το όνομα της σελίδας σας. Okay. Θα μπείτε λοιπόν μέσα στο όνομα της σελίδας σας, εγώ το έχω εδώ πέρα, και θα πατήσετε εδώ πέρα που λέει Settings. Στα Settings θα βρείτε το μοναδικό κωδικό τον οποίο έχετε. Εμένα είναι αυτός εδώ, βλέπετε υπάρχει για WordPress, για Joomla και Script.php. Ανάλογα το τι έχετε μπορείτε να το επιλέξετε από εδώ. Παίρνετε λοιπόν αντιγραφή τον κωδικό σας από εδώ και μπαίνετε μέσα στην διαχείριση του WordPress σας ή μέσα στο Joomla σας κτλ. Πηγαίνετε λοιπόν στα Plugins εδώ πέρα, Install New Plugin, και γράφετε το όνομα της εταιρείας, το οποίο είναι Linkwise. Πατάτε ένα κλικ μετά εδώ και τέρμα επάνω, όπως βλέπετε, κάνετε επικόλυση το API key το οποίο σας έχει δώσει. Πατάτε Apply και από εδώ πέρα θα μπορεί να συνδέσει, ας πούμε, την πλατφόρμα την οποία έχουν με το WordPress σας για να μπορεί να αναλύει τα στοιχεία που χρειάζονται. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή εδώ είναι μια σελίδα, ας πούμε παραδείγματος χάρη, μέσα από την οποία έχουμε εγκατεστημένο το plugin. Αν πατήσουμε ένα κλικ εδώ πέρα επάνω, βλέπουμε ότι η ιστοσελίδα είναι φτιαγμένη στα αγγλικά η συγκεκριμένη. Βλέπουμε αν θέλουμε να την κάνουμε γερμανικά, πατάμε ένα κλικ και αμέσως σε δευτερόλεπτα η σελίδα έχει γίνει στα γερμανικά.
Αυτό όμως που παρατηρούμε εδώ είναι ότι δεν υπάρχουν τα ελληνικά. Πώς μπορείτε να προσθέσετε τις γλώσσες τώρα και πώς μπορείτε να αφαιρέσετε άλλες γλώσσες? Πηγαίνοντας εδώ πέρα επάνω, μπορείτε να πατήσετε εδώ πέρα που λέει Translate your website info. Εδώ πέρα λοιπόν επιλέγετε ποιες γλώσσες θέλετε να έχετε μέσα. Παραδείγματος χάρη, μπορείτε να βγάλετε Hindi, Ινδονησιακά, Japanese κτλ. Μπορείτε να τα κλείσετε όλα αυτά. Και μπορείτε να προσθέσετε πληκτρολογώντας εδώ μέσα τη γλώσσα που θέλετε. Ας πούμε Greek, ελληνικά δηλαδή. Ωραία. Πάμε προς τα κάτω για να πατήσουμε Save Settings για να αποθηκευτούν. Πάμε λοιπόν πίσω εδώ πέρα τώρα. Και τώρα πάμε εδώ πέρα πίσω, επιλέγουμε εδώ και βλέπουμε ότι υπάρχουν και τα ελληνικά μέσα κατευθείαν. Αυτό που παρατηρούμε όμως εδώ είναι ότι όταν πατάς γερμανικά, ας πούμε, που έχουμε πατήσει τώρα, αλλάζει ολόκληρο το domain και κάνει κάθετος D. Αυτό σημαίνει ότι είναι μια πλήρης μεταφρασμένη ιστοσελίδα και ότι δεν είναι αυτόματα Google Translate κτλ. Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι τρέχει τώρα στον πίνακα διαχείρισης, πηγαίνοντας εδώ πέρα και πατώντας πάνω στη σελίδα μας. Εδώ πέρα επάνω μας βγάζει λοιπόν μερικά στατιστικά τα οποία μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε τι ακριβώς τρέχει με τη σελίδα σας. Παραδείγματος χάρη, βλέπουμε ότι τις τελευταίες 30 ημέρες, όπως λέει εδώ πέρα, βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα σε αυτή τη δοκιμαστική σελίδα ότι συνολικά έχω πατήσει 3 φορές το request για να γίνει translate σελίδα σε άλλη γλώσσα. Επίσης, κάτι άλλο που βλέπουμε είναι εδώ πέρα που λέει Translate Word, πόσες συνολικά γλώσσες, πόσες λέξεις, συγγνώμη, έχουν γίνει μετάφραση συνολικά στη σελίδα μας. 532 συγκεκριμένη περίπτωση. Εδώ πέρα είναι πόσοι χαρακτήρες συνολικά, δηλαδή το κάθε ένα γράμμα μετράει. 3K βλέπουμε, 3000 δηλαδή. Και εδώ πέρα είναι το bandwidth συνολικά που έχει φάει για να μεταφράσει όλες αυτές τις σελίδες. Συνολικά 518 kilobyte. Επίσης, μπορούμε να δούμε σε ποιες γλώσσες περισσότερο έχει γίνει μετάφραση. Παραδείγματος χάρη, Hindi, France και Ισπανικά. Okay. Εδώ πέρα επίσης μπορούμε να δούμε ποιες ημερομηνίες έχει γίνει μετάφραση. Πάρα πολύ ωραίος πίνακας αυτός για να βλέπουμε. Και εδώ πέρα μας βγάζει πόσες σελίδες συνολικά έχουν γίνει μετάφραση στις συγκεκριμένες γλώσσες. Εμείς τώρα έχουμε ένα page view εδώ πέρα που λέει. Δηλαδή, αυτός που έχει κάνει στα Ισπανικά έχει δει μία σελίδα συνολικά. Αυτός που έχει κάνει στα Γαλλικά έχει μία σελίδα κτλ. Κτλ. Βλέπουμε ότι, ναι, σε μένα δεν έχει παραπάνω συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή είναι μία τεστ στο σελίδα αυτή. Αυτός είναι ο λόγος κυρίως. Con todo el respeto que merita, señorita. Con todo respeto, señorita. No soy yo el que está colgado de la. С całym szacunkiem. Не я звисам на другом статку. Надеюсь, вы перелезете обратно и спасете меня. Την επόμενη φορά λοιπόν που κάποιος μπει μέσα στην ιστοσελίδα σας, δεν χρειάζεται να του φαίνονται όλα κινέζικα. Απλώς θα πατήσει ένα κλικ και η ιστοσελίδα σας θα γίνει στη γλώσσα του. Με αυτόν τον τρόπο θα κερδίσετε περισσότερους επισκέπτες και περισσότερους πελάτες μέσα στην επιχείρησή σας. Ο σύνδεσμος για τη σελίδα που μόλις είδαμε βρίσκεται ακριβώς από κάτω στη περιγραφή αυτού του βίντεο. Θέλω να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά την Linkwise για τη χορηγία αυτού του βίντεο και εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου για να δείτε τα νέα βίντεο τα οποία έρχονται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και αυτό το βίντεο μου. Τα λέμε. Γεια σας. And get me off the hook here. You're crazy! That's what everybody says, but... With all due respect, miss, I'm not the one hanging off the back of a ship here. Come on. Come on, give me your hand.